Καλό Σαββατόβραδο. Εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Βέβαια σήμερα, έτσι για να κάνω και ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στη φίλη μου την Decor, σήμερα θα είναι το κλείσιμο του 2020 με αυτήν την εκπομπή, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε υλικό. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι μου Ντεκόρ και ο Παλαιοδήμος δεν θα με αφήσουν χωρίς υλικό. Θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε με το νέο έτος. Να τους πούμε τα κάλαντα, λοιπόν, όπως ξέρουμε εμείς η αντιπολίτευση να τους τα λέει. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχω υλικό πάρα πολύ για το επόμενο έτος. Εξάλλου η χρονιά, η επόμενη, του 2001, φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα εκρηκτική, με αυτά τα σχέδια που έχουν βάλει στο μυαλό τους αυτοί οι τύποι που διοικούν δυστυχώς αυτόν τον άμυρο Δήμο Πεντέλης. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε να δώσουμε πάρα πολλούς αγώνες σε πάρα πολλά μέτωπα, όπως θα είναι το μέγιστο μέτωπο η χωματερή που ετοιμάζει ο Μανώλης ο Γραφάκος με τον Κωστή του Χατζηδάκη, την και Χαγιά, τον Παλαιοδήμο και την παρέα τους που ετοιμάζουν τη χωματερή πάνω στο κημητήριο των Μελισσίων. Είμαι με την λαϊκή της Νέας Πεντέλης που θα σας πω σήμερα τα όμορφα πράγματα που συνέβησαν εκεί και είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Γεια σου Ρεσάκη, καλησπέρα. Που είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα αυτό που συνέβαινε εκεί. Πλάκα για αυτούς, γιατί για τον κόσμο δεν είχε καθόλου πλάκα και ήδη φάνηκαν από την πρώτη μέρα τα πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε διάφορα ωραία πραγματάκια, αστεία που συμβαίνουν, μέχρι τα πιο σοβαρά που θα είναι η χωματερή και θα σας πω και την εξέλιξή τους. Σε αυτή την εβδομάδα που πέρασε, επιτέλους είδα μια χαρμόσυνη είδηση. Ο ΣΠΑΠ στόλισε την πλατεία της Νέας Πεντέλης. Γεια σου ρε Γρηγόρη Λιβιεράτε. Ο ΣΠΑΠ λοιπόν στόλισε επιτέλους την πλατεία της Νέας Πεντέλης και εδώ γεννάται ένα ερώτημα για εμένα. Το έχω κάνει και ο ίδιος στον πρόεδρο του ΣΠΑΠ, στον Βλάση το Σιώμο, τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο ΣΠΑΠ. Και όταν εννοώ ότι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο ΣΠΑΠ, εννοώ ότι σε ένα γρήγορο τηλεφώνημα που έχω κάνει, γεια σου εδώ Δημήτρη Δάβιε, καλησπέρα, σε ένα τηλεφώνημα που έχω κάνει σε διάφορους έτσι δημοτικούς συμβούλους που είναι μέλη οι δήμοι τους στο ΣΠΑΠ, δεν μου είπαν ότι έχει στείλει στολίδια σε άλλες περιοχές που είναι μέλη του ΣΠΑΠ. Άρα βλέπω, καλησπέρα, καλησπέρα Ειρήνη μου, καλησπέρα φίλο μου, βλέπω μια ιδιαίτερη αγάπη εδώ του ΣΠΑΠ να σιγοντάρει την διοίκηση και κάθε φορά που θα το λέω θα βγαίνω αληθινός ότι ο ΣΠΑΠ τελικά δεν κάνει απόλυτα την δουλειά του, αλλά κάνει και την πατερίτσα της συμπολιτείας στο συνδυασμό που ανήκει ο Βλάσης. Διότι αν ήθελε να παίξει fair play θα στόλιζε όλους τους δήμους που είναι ο ΣΠΑΠ που έχει μέλη και τον πληρώνουν. Άρα επιτέλους αυτό είναι ένα χαρμόσυνο δώρο που ο Βλάσης στόλισε τη Νέα Πεντέλη. Αυτό δείχνει αμέσως δείχνει πόσο άχρηστοι είναι οι άνθρωποι που διοικούν τον Δήμο μας, η Κεχαγιά, ο Παλαιοδήμος και η παρέα τους, που δεν μπορούν να στολίσουν μια περιοχή και μένουν μόνο στη βοήθεια του ΣΠΑΠ και του κάθε ΣΠΑΠ για να βοηθήσει και να στολίσει μια περιοχή. Και το λέω αυτό γιατί δέχτηκα σήμερα και χθες κάποια τηλεφωνήματα από επιχειρηματίες στα Μελίσσια και κοιτάξτε τώρα εδώ, κρατήστε τα στομάχια σας από το γέλιο. Ζητήσανε λεφτά από αυτούς να τους δώσουν για να πάρουν λαμπάκια και στολίδια για να στολίσουν τους δρόμους. Δηλαδή, αυτοί οι τύποι που διοικούν, που έχουν τις προάλλες δώσει 12.000 ευρώ για να αγοράσουν στολίδια, αυτοί οι τύποι λοιπόν ζητήσαν από τους επιχειρηματίες που οι άμυροι είναι κλειστοί εδώ και ένα μήνα, που δεν έχουν μεροκάμα το βάλει στο σπίτι τους, τους ζητήσανε λεφτά για να στολίσουν τους δρόμους των Μελισσίων. Και εδώ η Πεντέλη, καλά δεν συζητάμε ότι δεν υπάρχει
κανένα στολισμός. Εδώ έχει γίνει το φαινόμενο, επειδή πέρσι ήταν στην κατηγορία που είναι σήμερα Πεντέλη, ήταν πέρσι Νέα Πεντέλη. Σήμερα, φέτος έχουν στολίσει τη Νέα Πεντέλη με τη βοήθεια του ΣΠΑΠ που έβαλε εκεί τα στολίδια και η Πεντέλη εδώ πέρα είναι αστόλιστη. Ευελπιστώ ότι μετά από αυτό το βίντεο θα τρέξουν αμέσως, γιατί αυτό κάνουν, παρόλο ότι λένε κάποιοι ότι δεν παρακολουθούν. Να είστε σίγουροι, παλικαράκια της διοίκησης, ότι βλέπω ποιοι βλέπετε. Για σας, μη στεναχωριέστε, βλέπω ποιοι βλέπετε και μετά μην πηγαίνετε να λέτε κάπου ότι δεν παρακολουθείτε και ποιος το παρακολουθεί αυτό. Σας βλέπω κανονικά ποιοι βλέπετε. Εσείς της διοίκησης, γιατί όλοι οι άλλοι άνθρωποι καλώς κάνουν και βλέπουν, έχουν έναν λόγο να βλέπουν για να μαθαίνουν κιόλας τι γίνεται και τα χαμπέρια που τους φέρνετε εσείς όταν διοικείτε αυτόν τον τρισάμυρο δήμο. Έτσι λοιπόν, καστε πέρα στα μάτια, γεια σου Σούλα μου, Μίμη, Πολύχρονος και από εδώ, Αναστασία μου καλησπέρα, Μαρία μου καλησπέρα, γεια σου Λεκίτσο Άρχοντα, καλησπέρα, γεια σου Ντορέτα, Γιάννης Μελάς, καλησπέρα Γιάννη μου. Να πούμε δε ότι στη Νέα Πεντέλη καλό θα ήταν να ρίξετε και μια ματιά στις ληστείες που γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ στα μαγαζιά, που έχουν πάρει στη σειρά και αρχίζουν και προσπαθούν να μπουν μέσα οι ληστές. Καλησπέρα Νίκο Μαυρίδη. Και έτσι λοιπόν η Πεντέλη είναι αστόλιστη, η Νέα Πεντέλη έχει στολιστεί όσο μπορεί να έχει στολιστεί. Είναι εκεί βέβαια και ο κυνηγός σκουπιδιών από το Facebook, ο Σωτήρης, ο οποίος τρέχει συνέχεια και στολίζει και παρακολουθεί τα δρόμενα της Νέας Πεντέλης. Τα μελίσια λοιπόν έχουν στολιστεί από ό,τι με ενημερώνουν. Γεια σου ρε Γιάννη Ιωαννίδη, καλησπέρα. Έχω ενημερωθεί ότι στολίζονται, έχουν αγοραστεί εκεί τα καινούργια, διότι εκεί αναζητούν την καινούργια ψήφο. Αντώνης Φιδοπιάστης, καλησπέρα Αντώνη μου. Εκεί αναζητούν την ψήφο, στα μελίσια πιο πολύ, και είχαν το θράσος να πάνε σε επιχειρηματίες της περιοχής και να ζητήσουν λεφτά για να βάλουν λαμπάκια και στολίδια στα μελίσια. Και ξαναλέω για μια φορά ότι είναι τόσο αστείοι που άνθρωποι που δεν έχουν βάλει μεροκάματο στο σπίτι τους πήγαν να τους ζητήσουν λεφτά να τους δώσουν για να βάλουν λαμπιόνια. Από την άλλη δίνουν 75.000 ευρώ για να σβήνουν τα γκράφιτι από τους τοίχους, που χθες είχα μια κουβέντα με έναν επιχειρηματία που κάνει γκράφιτι, που σβήνει γκράφιτι, εταιρεία καθαριότητας, και μόλις του είπα την τιμή, αλλά μόλις του είπα και την διαδικασία, αφού πέρασαν 5 λεπτά γιατί γέλαγε και με το κόστος αλλά και με την διαδικασία, μου είπε ότι δεν είναι ασχολίαστο και το νούμερο, και υπάρχουν και διάφορες ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν, που είναι πολύ θολές μέσα σε αυτήν την πρόσκληση που κάνανε για να έρθει η εταιρεία αυτή να πάρει να σβήνει τα γκράφτη. Γεια σου Κωνσταντίνε Τζάντζαλε. Γεια σου Νίκο Τόλιο. Καλησπέρα. Έτσι λοιπόν, έχουν 70 χιλιάρικα να δίνουν για να πάρουν γκράφτη. Από την άλλη δεν έχουν όμως λεφτά για να πάρουν λαμπιόνια και τα ζητάνε από τους επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα έχουμε το εξής, ότι έχω εδώ και το ζυζάνιο, ένα ζυζάνιο εδώ που μιλάει. Γι' αυτό θα ακούτε κάτι ψιθύρους. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε λεφτά για άλλα πράγματα, όπως λεφτά, γεια σου ρε Γιώργο Βανάγο, καλησπέρα, λεφτά λοιπόν υπάρχουν για να πάρουνε εσείς οι άνθρωποι που ασχολείστε με τις επισκευές εκεί στα μελίσια, οι επιχειρηματίες που παλεύετε να βρείτε δουλειά και να βρείτε το μεροκάματό σας. Θα σας ενημερώσω εγώ ότι επιχειρηματίας, γεια σου Αναστασία μου, επιχειρηματίας, σύζυγος, υπαλλήλου του Δήμου Πεντέλης, πολύ στενά συνεργαζόμενοι με την διοίκηση, πάρα πολύ στενά, πιο στενά δεν γίνεται, ψάχνοντας λοιπόν τη διάβγεια, και αυτό που θα πω τώρα δεν είναι παράνομο, το λέω για να το ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι παράνομο, αλλά κατά την δική μου αντίληψη δεν είναι καθόλου ηθικό. Λοιπόν, ανοίγω τη διάβια λοιπόν και τι βλέπω. Βλέπω τον κύριο Τάκα. Ο κύριος Τάκας έχει πάρει μια δουλειά των 20.000 ευρώ για να φτιάξει, λέει, πράγματα στον ΙΕΝ. Τον ΙΕΝ που ξέρετε βάζουν όλο πράγματα μέσα, πάει η πιτσιρικαρία τα γκρεμίζει, ξαναβάζουν πάλι πράγματα μέσα. Λοιπόν, ο κύριος Τάκας λοιπόν
που δεν είναι παράνομο, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, αλλά κατά την δική μου αντίληψη δεν είναι και ηθικό, πήρε μια δουλειά 20.000 ευρώ και όπως ψάχνω τη διάβγεια. Καλησπέρα κύριε Δημοσθένους, καλησπέρα. Γεια σου Χρήστο Ρωτήδη, γεια σου Θεόφιλε Βορέα, γεια σου κύριε Αντώνη Κοκκινάκη. Όπως λοιπόν είδα στη διάβγεια λοιπόν, επειδή μου αρέσει να ψάχνω τη διάβγεια, έχει πάρα πολύ ωραία χρυσάφια και διαμαντάκια, βλέπω ότι ο ίδιος κύριος πάλι τον Αύγουστο, που οι υπόλοιποι εσείς επιχειρηματίες που ασχολείστε με την ίδια δουλειά που ασχολείται ο κύριος Τάκας, την ίδια περίοδο του Αυγούστου λοιπόν που εσείς κάνετε διακοπές, ο κύριος Τάκας δούλευε, είχε πάρει δουλειά να φτιάξει τα γυμνάσια των Μελισσίων, άλλα 20.000. Ο κύριος Τάκας λοιπόν, ο γνωστός κύριος Τάκας, για όσους δεν γνωρίζετε, ήταν ο κύριος Τάκας που υπάρχει σε βίντεο, υπάρχει το βίντεο για να μην λέμε και χαζομάρες, ο οποίος το 2013 ήταν πολύ αγριεμένος για την χωματερή που θα έφερνε ο κύριος Στεργίου, την φερόμενη, γιατί στο μυαλό τους μόνο ήταν, που θα έφερνε το εργοστάσιο καύσης. Τότε ήταν πολύ εναντίον των σκουπιδιών στο βουνό, ήταν πολύ λάτρης του περιβάλλοντος. Και μάλιστα, γεια σου Ευρυδίκη μου, Ευρυδίκη Ιωαννίδου, και μάλιστα ο κύριος Τάκας δεν δίστασε να επιτεθεί και φραστικά και απειλητικά προς το Δημοτικό Σύμβουλο τότε της Διοίκησης, τον κύριο Βασίλη Μπούρα. Όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν σε βίντεο, είναι όλα μέσα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα απολαύσετε για να θυμάστε ορισμένοι τι συνέβαινε τότε με τις περιβαλλοντολογικές τους ευαισθησίες ορισμένων και τι συνέβαινε σήμερα. Ο κύριος Τάκας λοιπόν πήρε μία δουλειά των 20.000 ευρώ να κλείσει κάποια πράγματα να κάνει στον ΙΕΝ. Έχει δώσει πολλούς αγώνες για αυτό το συνδυασμό. Μέχρι και Άγιος Βασίλης ντύνεται και τον έχουμε σε φωτογραφίες που ντύνεται Άγιος Βασίλης στο Δήμο για να διασκεδάζουν εκεί οι άνθρωποι. Οπότε ντύνεσαι Άγιος Βασίλης, να μην πάρεις και 20.000, να τα πάρεις. Τι ψυχή έχουν 20.000 ευρώ. Αλλά λαμπιόνια τα ζητάμε από τους επιχειρηματίες. Γεια σου Δημητρά μου. Οπότε έχουμε τον κύριο Τάκα που καθόλου παράνομα, αλλά κατ' εμέ καθόλου ηθικά, πήρε μια δουλειά, έχει πάρει κι άλλη μια δουλειά, δηλαδή σε σύνολο κοντά στις 40.000 ευρώ, και άλλοι επιχειρηματίες ακόμα περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους, με το πρόσχημα ότι δεν ψηφίζει η αντιπολίτευση τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών, μέγιστο ψέμα, πληρώνουν όπου γουστάρουν, πληρώνουν αλακάρτ, πληρώνουν αυτούς που θέλουν να πληρώσουν. Άλλοι λοιπόν δεν παίρνουν τα χρήματά τους, οι οποίοι έχουν προσφέρει δουλειά, έχουν πληρώσει ΦΠΑ, έχουν κάνει τη δουλειά τους, και άλλοι, δίνοντας τον εαυτό τους Άγιο Βασίλη, παίρνουν 20.000. Όλα αυτά υπάρχουν στη διάβια του Δήμου Πεντέλης, για να δείτε εσείς οι φίλοι επιχειρηματίες στα Μελίσσια, ποιοι ευνοούνται και ποιοι περιμένετε να πάρετε το μεροκάματο. Έτσι λοιπόν, το λέω και για ακόμα μία φορά ότι δεν είναι καθόλου παράνομο αυτό που έκανε ο κ. Τάκας, κατ' εμέ όμως δεν είναι καθόλου ηθικό να παίρνουν τις δουλειές έτσι. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε σήμερα την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Γεια σου Γκέλη μου. Στον Άγιο Γιώργιο έχουν στολί πάλι κάτι, από ό,τι είδα σε κάτι φωτογραφίες, κάτι λαμπιόνια εκεί στα δεντράκια. Εντάξει, τι θέλεις και εσύ να έχουν τα περσινά τα δέντρα που υποτίθεται τα χρυσοπληρώσαμε στο κέτερινγκ και δεν ήρθανε ποτέ και τα παίρναμε από άλλον που νίκιαζε ή έμπαινε παράνομα στο οικόπεδο του Δήμου, και έχω ρωτήσει ποιος μπαίνει σε αυτό το οικόπεδο του Δήμου και δεν έπαιρνα απάντηση. Είναι σαν τα δεντράκια που περιμένανε στην Νέα Πεντέλη πέρσι, Γκέλη μου, και όλο δεν ερχόντουσαν και δεν ήρθανε ποτέ. Αλλά το catering ήξερα να τα χρεωθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά, γεια σου ρε Πρασά, να ξεκινήσει η Λαϊκή στην 25η Μαρτίου. Η Λαϊκή ξεκίνησε, ήταν εκεί όλη η διοίκηση, όλα τα παλικάρια, με αρχηγό την γνωστή μετεωρολόγο του Δήμου μας, την Άντα Μπούσουλα, την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας,
η οποία ήτο εκεί και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι όλα είναι τέλεια, ότι λειτουργεί με τάξη η καινούργια λαϊκή. Εγώ από διάφορες κουβέντες που είχα με ανθρώπους που εργάζονται στη λαϊκή, που έχουν πάγκους δηλαδή, μου είπαν ότι δεν τους άρεσε καθόλου το σημείο. Και μάλιστα κάποιοι είπαν στην κυρία Μπούσουλα ότι αν δεν είναι προσοδοφόρα για εκείνους θα αποχωρήσουν από αυτό το σημείο. Είδα ένα ωραίο πάρκο που υπάρχει, γεια σου ρε Κουλούρη Βασίλη, καλησπέρα. Είδα ένα πολύ ωραίο πάρκο να το έχουν καταλάβει τα αυτοκίνητα πάνω εκεί. Είδα το ωραιότερο πράγμα να μην μπορεί να περάσει το αστικό λεωφορείο να κάνει το δρομολόγιο του, διότι την ώρα αιχμής, η οποία είναι περί τις 10 η ώρα το πρωί, λογικό είναι, δεν φταίει ο λεωφορείατζής, φταίνε αυτοί οι τεράστιοι εγκέφαλοι, οι Αϊνστάιν που μας διοικούν σε αυτόν τον Δήμο Πεντέλης, ότι υποδείξαν έναν δρόμο ο οποίος ήταν λανθασμένος, και εδώ βγαίνω αληθινός για άλλη μια φορά, όταν έλεγα ότι το λεωφορείο αναγκαστικά θα οδηγηθεί προς την Αγίου Σύλλα και από εκεί θα μπορεί να φύγει και μόνο. Και αυτό το είχα πει διότι έχω δουλέψει την Νέα Πεντέλη ως αντιδήμαρχος και γνωρίζω σπιθαμή προς σπιθαμή τα προβλήματά της. Γεια σου ρε Γαλάνη. Κωνσταντάκη, καλησπέρα. Έτσι λοιπόν, σήμερα η λαϊκή ξεκίνησε με φασαριούλες, ξεκίνησε στο λαθασμένο σημείο αυτό. Τώρα πριν λίγο εγώ είδα και τον κύριο Νεφελούδη, ο οποίος έχει βγάλει μια πολύ καυστική απάντηση προς την Άντα Μπούσουλα και υποδεικνύει αυτά που πρέπει να υποδεικνύει, αυτά που ορθώς πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουμε είπαμε. Παρουσιάστηκε μια έντονη κίνηση από τη μεριά των Μελισσίων, δηλαδή της Σοκράτους, την περιοχή που είναι δηλαδή στα σύνορα Νέας Πεντέλης και Μελισσίων, συγγνώμη. Έντονη κίνηση προς την λαϊκή. Γεια σου ρε Βιρβίλη Άρχοντα. Και βέβαια το θέμα το μεγάλο είναι ότι αυτοί οι τύποι οι οποίοι παλεύουν με νύχια και με δόντια, όπως στην περιφέρεια που τους έκανε το πρώτο κλείσμα και δεν άκουσε την άποψή τους ώστε η λαϊκή να γίνει εκεί ετήσια, τους έριξε το πρώτο κλείσμα ότι θα είναι 3 μήνες και επιμένανε και φωνάζανε και το κάναν 4 οι άνθρωποι. Δοκιμαστικά είδα λοιπόν ότι αυτοανερούνται μόνοι τους, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης, γεια σου Αγνή Ζώη, καλησπέρα, οι ίδιοι είχαν ψηφίσει, για να δείτε τι χαβαλέδες είναι, οι ίδιοι είχαν ψηφίσει ότι η λαϊκή αγορά θα είναι μόνο από τη μία μεριά του δρόμου. Όσοι θα πήγατε σήμερα και όσοι θα έχετε φωτογραφίες από τη λαϊκή, όπως έχω και εγώ στο κινητό μου, θα είδατε ότι η λαϊκή ήταν και από δεξιά και από αριστερά του δρόμου, διότι θα θυμάστε που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι της λαϊκής είχαν πει ότι ποτέ η λαϊκή δεν μπαίνει στη σειρά, διότι κάποιοι παραγωγοί θα θεωρήσουν ότι αδικούνται από τον άλλον που είναι μπροστά και από τον άλλον που είναι πίσω, με αποτέλεσμα, γεια σου Ξένια Χαλκιοπούλου, γεια σου Ξένια μου, φιλιά και στο Γιώργο. Επειδή θα αδικούνται, θέλουν να είναι αντικριστά. Βγήκα για άλλη μια φορά αληθινός και άλλη μια φορά αυτοαναιρέθηκαν οι τύποι της διοίκησης που ψηφίσανε να πάει λαϊκή στην 25η Μαρτίου χωρίς καμία μελέτη, που οι πάγκοι της λαϊκής ήταν αντικριστοί. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν τώρα λόγω COVID με αποστάσεις. Θεωρώ ότι μόλις φύγει ο COVID θα αρχίσουν να έρχονται πιο κοντά οι πάγκοι και να γινόμαστε πιο αγαπημένοι. Δεν είδα καμία υποδομή και βέβαια η μόνη που χάρηκε ήταν η Άντα Μπούσουλα που ψώνισε τους πάγκους, πήρε πραγματάκια να την δουν εκεί να καμαρώνει. Ήταν και ο Βλάσης ο φίλος μου, ήταν και ο Σωτήρης ο κυνηγός σκουπιδιών από το Facebook, ο Παντελονάτος ήταν εκεί, ήταν όλα τα καλά παιδιά της διοίκησης, ήταν η Άρτεμις η Αργύρη και προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα αυτή που
αποφασίσανε να πάει η λαϊκή εκεί. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι έχουν αποκλείσει μία πόλη το Σάββατο, έχουν μπλοκάρει στην μέση τον Δήμο και όσοι θα πήγατε εκεί θα είδατε ότι στον δρόμο της Αγίου Σύλλα που περνάει και μπροστά από το Ναυτικό Νοσοκομείο το μποτιλιάρισμα ήταν πάρα πολύ έντονο, αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά παρκαρισμένα, όπως και στα στενά πάνω από τη Λαϊκή και κάτω από τη Λαϊκή ήταν απροσπέλαστα. Αυτά, γεια σου Δημοσθένη Παπακοσταντίνου, καλησπέρα. Αυτά για τους έξυπνους που χωρίς μελέτη, χωρίς καμία γνώση της περιοχής αποφασίσανε για τους δικούς τους λόγους και για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στις τρεις οδούς Αγίας Παρασκευής, Γεωργίου Παπανδρέου και Περικλέους, που θυμίζουμε ότι στην οδό Περικλέους μένει ο Κώστας ο Παντελονάτος, μένει εκεί, οπότε προτίμησε η Λαϊκή να φύγει από το σπίτι του και να πάει στο σπίτι αλωνών. Εκεί λοιπόν η Λαϊκή γι' αυτόν τον λόγο μεταφέρθηκε, όμως δεν πρόλαβαν και το κλείσμα ήρθε από την Περιφέρεια Αττικής που τους έδωσε για 4 μήνες δοκιμαστικής διαδικασίας της Λαϊκής εκεί. Έτσι λοιπόν η Λαϊκή ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα και προβλέπω ότι σε λίγο καιρό, επειδή υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες που αφορούν τραγικά λάθη που από την πρώτη μέρα έχουν γίνει, αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να τους βλέπω να διορθώνονται, δεν θα τους τα αναφέρω σήμερα, αλλά θα παρακολουθώ κάθε εβδομάδα εάν θα επαναλαμβάνουν τα ίδια επικίνδυνα και τραγικά λάθη για την περιοχή εκεί, για την ασφάλεια της περιοχής και για τους κατοίκους. Γεια σου Άρη Νούση Άρχοντα. Εγώ δεν θα τους το πω σήμερα, θέλω να δω αν είναι καλά παιδιά και αν ξέρουν να διορθωθούν. Είδα βέβαια ότι και άνθρωποι που είναι της διοίκησης και εννοώ συγγενείς αντιδημάρχων, οι οποίοι μένουν εκεί στη Λαϊκή, έχουν αντιδράσει και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί βλέπουν το άδικο, όχι πλέον μπροστά στα μάτια τους, μπροστά στα σπίτια τους. Αλλά δυστυχώς δεν τολμάνε να μιλήσουν, δεν ξέρω το λόγο, αλλά θα έπρεπε να σηκώσουν το αναστημά τους και να μάθουν ότι στην αυτοδιοίκηση δεν είναι όλα ναι, υπάρχουν και όχι. Όταν βλέπεις το άδικο, λες όχι, παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Αλλά σήμερα, είπαμε, επειδή είναι η τελευταία διαδικτυακή μας κουβέντα, καλησπέρα Σταυρούλα μου, και δεν θα μπορούμε, δεν θέλω να κάνω ένα δώρο στην Decor και να πάμε για Χριστούγεννα ήσυχα, θα πηγαίνουμε λαού-λαού και θα αναφερθούμε σε αυτά τα θέματα που έχουμε αναφερθεί. Η Λαϊκή είναι πολύ λάθος σημείο να είναι εκεί. Εμείς σαν αντιπολίτευση θα συνεχίσουμε. Γεια σου Θέκλα Μαντέλη, καλησπέρα αγάπη μου, δημοτική μας σύμβουλος μπροστά μαζί. Εμείς θα προτιμήσουμε να φτιάξουμε μια πολύ βιώσιμη λύση για τη Λαϊκή. Ήδη επεξεργάζεται. Αντώνη Σκυλάκο, καλησπέρα φίλε μου Αντώνη. Ξεκίνησες για τη Λαϊκή και τελικά εγκατέλειψες την προσπάθεια. Λογικό είναι Αντώνη μου, λογικό είναι Αντώνη μου, εκεί που σκεφτήκα να την βάλουν. Και φαντάσου εσύ πολλές φορές είσαι και με το μηχανάκι σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Λαϊκή είναι το μέγιστο λάθος που κάνουν στη Νέα Πεντέλη και εμείς σαν αντιπολίτευση επεξεργαζόμαστε ήδη, διότι εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο θα είναι απόλυτα βιώσιμο, απόλυτα λογικό και να σας να το καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξηγήσουμε τους λόγους που η Λαϊκή πρέπει να φύγει για την 25η Μαρτίου. Δεν είναι μόνο λόγος που είπε ο Ανδρέας ο Νεφελούδης ότι στην άκρη μιας πόλης δεν κάνεις ποτέ μια Λαϊκή. Σωστός. Αλλά είναι και άλλοι λόγοι που τόσο πυκνοκατοικημένη και δύσκολη περιοχή με στενά δεν μπορείς να πας να της πετάξεις μια Λαϊκή. Θα μου πεις την πετάς στην Περικλέου, την πετάς στη Γεωργίου Παπανδρέου. Μα αυτό είπαμε εμείς η αντιπολίτευση, ότι έχουμε βρει την λύση να είναι εκτός όλων των δρόμων και έξω από κανένα σπίτι να μην υπάρχει Λαϊκή. Όμως εκείνοι προτίμησαν να τη φέρουν σε εσάς που μένετε στην 25η Μαρτίου. Αντώνη Φιδοπιά, στη μισό λεπτό να σας διαβάσω τι λέει ο Αντώνη. Σήμερα η πλατεία της Νέας Πεντέλης είχε μπλοκάρει από την κίνηση. Όσοι θέλουν να περάσουν από την 25η Μαρτίου για να βγουν λεωφόρο Πεντέλης
κάνανε το γύρο από την Αγίου Σύλλα και περνάγανε μέσα από την πλατεία. Αντώνη μου, θυμάσαι που λέγαμε και εγώ εδώ στον κόσμο και εμείς όλοι οι επικεφαλείς που κάθε εβδομάδα έχουμε την τηλεδιάσκεψή μας προσωρινά, ότι είναι λογικό ότι ο κόσμος θα μεταφέρεται η κίνηση από την Αγίου Σύλλα και μέχρι τον Αγίου Σύλλα ή τα στενά πάνω από την 25 Μαρτίου για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτάσουν. Στην πιο άσχημη θέση βρέθηκαν οι άνθρωποι που θα περιμέναν το λεωφορείο στην 25 Μαρτίου και εννοώ έξω στην πλατεία Κύπρου, οι οποίοι θα παλεύανε μετά τις 10 να περιμένουν ένα λεωφορείο να τους πάει προς το σπίτι τους ή προς την κεντρική πλατεία, αλλά δυστυχώς τα λεωφορεία είχαν μπλοκαριστεί στον από κάτω δρόμο και δεν μπορούσαν να περάσουν. Δεν χωράγαν να περάσουν τα λεωφορεία και είναι λογικό, είναι πολύ στενός δρόμος για να περάσει ένα λεωφορείο, όταν όλοι είναι παρκαρισμένοι άναρχα για να πάνε να ψωνίσουν από τη Λαϊκή, εξάλλου αυτό το βλέπαμε παντού να συμβαίνει. Οπότε φαντάσου τους ανθρώπους που περιμέναν το λεωφορείο ή τη γιαγιά και τον παππού που πήγε να πάρει δύο μανταρίνια να περιμένει ένα λεωφορείο και να τη βγάζει με τα πόδια μέχρι την πλατεία. Βασίλη Κουλούρη, ο τρόπος που θα παρακολουθείς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο εξής. Θα κάνεις τρεις φορές το σταυρό σου, θα πεις το Πάτερ ημών άλλες τρεις φορές και ίσως η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος προσγειωθεί στους εγκέφαλους αυτών των ανθρώπων και δημιουργήσουν, λειτουργήσουν την WebEx που μας έχει στείλει η ΚΕΔΕ, πληρωμένη, δεν κοστίζει στον Δήμο τίποτα, παρόλο ότι ο κύριος Μακρύς μας είπε ότι θέλει να πληρώσουν καινούριο σύστημα για να το βλέπουν. Και εγώ βέβαια θα σου πω τον πολύ απλό τρόπο που υπάρχει, ότι εφόσον έχουν Facebook και πληρώνουν τις εταιρείες 50 χιλιάδες ευρώ για να τους λειτουργούν τις ιστοσελίδες τους και τα Facebook, μπορούν κάλλιστα με το πολύ απλό κουμπάκι που λέει live μετάδοση να γίνονται τα δημοτικά συμβούλια ακόμα και μέσω τηλεδιάσκεψης. Μάλιστα θα μπορούσαν και με τη WebEx να βιντεοσκοπούν το Δημοτικό Συμβούλιο και να το ανεβάζουν μετά στο YouTube, ώστε να μπορεί όλος ο κόσμος να μπαίνει να το παρακολουθεί. Αλλά είπαμε, αυτοί είναι πιο μυαλωμένοι από εμάς και εμείς είμαστε οι χαζοί που δεν ξέρουμε. Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι χρεώνουν και 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν αυτούς. Οπότε θα περιμένεις λίγο, Βασίλη μου, για να δεις και εσύ το Δημοτικό Συμβούλιο ζωντανά. Και πάμε στο θέμα το οποίο είναι το σοβαρότερο θέμα που αυτή τη στιγμή πάει να συμβεί στο Δήμο Πεντέλης και ιδιαίτερα στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, είναι το σοβαρότερο θέμα της χωματερής που ο κύριος Γραφάκος, ο κύριος Χατζηδάκης, η Κεχαγιά και ο Παλαιοδήμος, η Μπούσουλα και η παρέα τους θέλουν να φέρουν στην Πεντέλη. Εδώ θα κάτσουμε λίγο, θα κάνουμε μια στάση και θα σας ζητήσω την υπομονή σας για δύο μόλις λεπτά, ούτε δύο, μπορεί να είναι και δευτερόλεπτα, θα ζητήσω την υπομονή σας να έχουμε ένα ηχητικό του 2013 με σωτήρα του περιβάλλοντος τότε, ο οποίος χαρακτηρίζει τον πρώην δήμαρχο μεσάζοντα ξένων συμφερόντων και επενδυτών. Σας παρακαλώ για μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε ένα ηχητικό. Καταγγέλλω ευθέως στην κοινωνία των πολιτών της Πεντέλης ότι ο κύριος Στεργίου λειτουργεί ως μεσάζοντας ξένων συμφερόντων για να κάνουν εργοστάσιο στο Πεντελικό, η δε κάθε μέρα που περνάει παραμονή της αίτησής τους στο ΙΠΚΑ δημιουργεί ακόμα προσδοκίες στους επενδυτές ότι μπορεί τα όποια σχέδιά τους με πιθανό αποτέλεσμα των εκλογών υπέρ του κύριου Στεργίου να τα συνεχίσουν. Εμείς, ο λαός της Πεντέλης και όλοι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να συμβεί. Σας ευχαριστώ. Ήταν αυτό, δεν ήταν πολύ, είδατε, σας το υποσχέθηκα. Εδώ λοιπόν είναι ένα βίντεο που μάλιστα ήταν και νευριασμένος, ήταν σκληρός και τον φωνάζανε Βιτάμ.
Είναι ένα βίντεο λοιπόν του ανθρώπου που μάχεται για τα δικά σας προβλήματα, μαχότανε μάλλον, για τα προβλήματα των μελισσιωτών, μαχότανε για τον Μπόμπολα να το κρατήσει ανοιχτό, μαχότανε για να μην πάει ο Στεργίου εργοστάσιο με σκουπίδια στο Πεντελικό, μαχόταν για το περιβάλλον, βγάζοντας μεγάλες κορώνες, μισές ακούσατε εδώ αυτή τη στιγμή που καταγγέλει ποιος, αυτόν που τον έχουν κρεμασμένο στα μανταλάκια, σήμερα είναι η ένατη εβδομάδα που τον λένε ο φερόμενος ατζέντης των μπλε κάδων. Τα παραπολιτικά το λέει. Φερόμενος ατζέντης των μπλε κάδων. Αυτός λοιπόν, ο αυτοδιοικητικός από τα Λίντλ, ο Μανώλης ο Γραφάκος, αυτός ήταν ο στο ηχητικό που παλεύει για τον Μπόμπολα, που θα σας θυμίσω το κυκλοφοριακό που σας δημιούργησε το πρόβλημα όταν ήταν δήμαρχος στα Μελίσσια, που τα είχε κάνει μπάχαλο. Θα δείτε αυτόν τον άνθρωπο που για άλλη μια φορά, αυτό που ακούσατε, πάλευε να σώσει το Πεντελικό από τον κακό Στεργίου που ήθελε να κάνει εργοστάσιο, και τότε υπήρχε το προεδρικό διάταγμα που λέει ότι το Πεντελικό βουνό είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Σήμερα όμως που ο ίδιος μαζί με το αφεντικό τον Χατζηδάκη και την Κεχαγιά και τον Παλαιοδήμο φέρνουν τη χωματερή στο κημητήριο Μελισσίων, δεν υπάρχει προεδρικό διάταγμα, το ξεχάσαμε, δεν υπάρχει παραρρεματίο ζώνη, δεν υπάρχει αναδασωτέα περιοχή, δεν υπάρχει δασική έκταση, δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά για τον σωτήρα του περιβάλλοντος, για τον σωτήρα του Πεντελικού όρους, για τον άνθρωπο που ακούσατε πριν από λίγο να έχει το θράσος, ποιος ο 9 εβδομάδες κρεμασμένος στα μανταλάκια από τα παραπολιτικά ως ο φερόμενος ατζέντης των μπλε κάδων, αυτός ο τύπος δηλαδή είχε το θράσος να λέει ότι καλεί τον πεντελιώτικο λαό να εξεγερθεί για το σκουπιδαριό που ήθελε να κάνει και καλά ο Στεργίου. Εδώ λοιπόν θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σας θυμίσω ορισμένα πράγματα του 2013 για να γνωριζόμαστε και καλύτερα. Τότε λοιπόν, επειδή ο κύριος Στεργίου ήθελε να κάνει έναν χώρο που να μαζεύονται τα σκουπίδια και ως πρώτη σκέψη να μπορεί να μετατρέπεται σε ενέργεια για την πόλη, ως δεύτερη σκέψη, όταν αυτό πιθανότατα ήταν λίγο πιο δύσκολο, κοίταξε σε περιοχή που είναι βιομηχανική ζώνη και πιο συγκεκριμένα στο Γέρακα, να λειτουργήσει εκεί έναν χώρο ΣΜΑ, στην βιομηχανική ζώνη, εκεί που επιτρέπεται δηλαδή, με Ευρωπαϊκής Ένωσης λεφτά, χωρίς να πληρωθεί δηλαδή από τους δημότες, και θα έπρεπε να λειτουργήσουν 3 μικρά πράσινα σημεία. Όχι ΣΜΑ, 3 μικρά πράσινα σημεία. Εκεί λοιπόν, ποια νομίζετε ότι είχε φέρει τη μεγαλύτερη αντίδραση που σήμερα καμαρώνει για τη λαϊκή της Νέας Πεντέλης και καμαρώνει για τη χωματερή που φέρνει? Ίσως καμαρώνει επειδή μέσα η τροπολογία λέει ότι θα πρέπει να καλυφθεί με ψηλά δέντρα, ώστε να μην φαίνεται προφανώς όχι αυτή η ομορφιά που θα προκαλέσει ο ΣΜΑ, αλλά να μην φαίνεται αυτό το χάλι που θα υπάρχει εκεί πέρα. Άρα θα πρέπει να μπουν υψηλά δέντρα και ίσως της αρέσουν τα υψηλά δέντρα ή κάποιος γνωστός της μπορεί να έχει ψηλά δέντρα. Αυτή η κυρία λοιπόν, μόλις άκουσε ότι μία πιθανή τοποθεσία ενός μικρού πράσινου σημείου που θα ήταν περίπου σαν τα κουτάκια που βλέπετε στην Αθήνα, τα σπιτάκια που συλλέγουν το αλουμίνιο, το χαρτί, το γυαλί, θα ήταν απέναντι από το Σκλαβενίτη στο οικόπεδο, είχε ξεγερθεί, διότι δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοια πράγματα μέσα στην πόλη. Η ίδια κυρία λοιπόν σήμερα, κάτι αντίστοιχο με τον Γραφάκο, ο οποίος τότε αγαπούσε το Πεντελικό, σήμερα έχει ξεχάσει ότι είναι Πεντελικό ακόμα εκεί και έχει μπερδευτεί. Η ίδια λοιπόν κυρία δεν ήθελε να γίνει με τίποτα ούτε πράσινο σημείο, ενώ όπως βλέπετε φαρδιά πλατιά υπογράφει στο να γίνει. Και πάμε τώρα να δείτε σε αυτόν τον αντάρτη από τα Λίντλ,
τον Άγγελο τον Παλαιοδήμο. Αυτός είναι πραγματικά η λατρεία της Ηπείρου. Το καμάρι της Ηπείρου είναι αυτός. Ο κουρού, και λόγω επαγγέλματος, κουρού της αυτοδιοίκησης. Αυτός ο τιτάνας της αυτοδιοίκησης. Τι έκανε έξυπνο? Έβγαλε κορώνες ότι δεν θέλει τη χωματερή. Να το δεχτώ. Μπορεί να ξύπνησε και μέσα στα πολλά, ενώ ψήφιζε να έρθουν ιδιώτες, και πριν έλεγε ότι δεν θέλω ιδιώτες, αλλά ψήφιζε και με τα χέρια και με τα πόδια 5-6 εκατομμύρια ευρώ να πάνε σε ιδιώτες, ενώ υπέγραψε και με τα πόδια, με τα χέρια, με τη μύτη, με τα μάτια, με τα μαλλιά, να κλείσει ένα νοσοκομείο στα Μελίσια και να γίνει βρεφονηπιακό σταθμός προσχολικής αγωγής για 20 παιδάκια, τα υπέγραφε όλα αυτά, να κλείσει η πτέρυγα Μπόμπολα. Εδώ ξαφνικά ο αντάρτης από τα Λίτλ σήκωσε το ανάστημά του, προμελετημένο εκλογικό και... Βέβαια Νίκο μου, πάντα έτσι στα μουλοχτά την κάνουν τη δουλειά. Αυτός λοιπόν ο αντάρτης από τα Λίτλ ξαφνικά βγήκε μέσω Facebook όμως. Προσέξτε τώρα, αυτά έχουν σημασία. Μέσω Facebook να καταγγείλει ποιους, με αυτούς που έχουν καταστρέψει ήδη το Δήμο μας κλείνοντας ένα νοσοκομείο του Μπόμπολα, όταν έχουν δώσει όλα τα λεφτά στους ιδιώτες και στο τέλος δεν θα υπάρχει μαντήλι για να κλάψουμε, θα κλαίμε με δανεικά δάκρυα, όπως όταν παραλάβαμε το 2010 που δεν υπήρχε σέντ στο ταμείο και βρήκαμε κάτι μπλοκάκια στο ταμείο εκεί που γυρνάγα κάτι, όπως γράφει ο Ζήκος στην ταβέρνα, ο Ζηλιαρόγατος, πώς λέγεται αυτή η ταινία. Έτσι λοιπόν, αυτός ο αντάρτης από τα Λίτλ βγήκε στο Facebook και σήκωσε το ανάστημά του και τη γροθιά του ότι δεν θέλει να γίνει εργοστάσιο, δεν θέλει να γίνει χωματερή εκεί. Και αρχίζει τώρα η παπάντζα. Εγώ ξέρω, φίλες και φίλοι, ότι όταν δεν θες να κάνεις κάτι και όταν διαφωνείς με κάτι, πόσο μάλλον όταν η αντιδήμαρχος, η υποψήφια δημοτική σου σύμβουλος και δημοτική σου σύμβουλος στο συνδυασμό είναι αντιδήμαρχος Πελαιοδομίας, δηλαδή η πρώτη που θα έπρεπε να το γνωρίζει. Εγώ ξέρω ότι εάν δεν γνώριζε, όπως παπατζιάζει τον κόσμο ο Παλαιοδήμος και λέει στους γύρω γύρω για να βγάλουν τη βρώμα, για να μην αρχίσουν και του ρίχνουν φάπες, ότι δεν γνώριζε η μπούσουλα. Εγώ ξέρω ότι αν δεν γνωρίζεις κάτι και ίσα ίσα είσαι η πρώτη που θα έπρεπε να το γνωρίζεις, ξέρω ότι ως επικεφαλής που το παίζει και μεγάλη προσωπικότητα, θα έπρεπε να τις επιβάλλει, να βγάλει μια ανακοίνωση ως αντιδήμαρχος Πελαιοδομίας, η οποία να λέει ότι καταδικάζει τις διαδικασίες που κάνει η Κεχαγιά με το Γραφάκο και το Χατζηδάκη, ότι όλα γίναν κάτω από τη μύτη της και ότι δεν γνώριζα. Έτσι ξέρω να κάνουν αυτοί που πραγματικά δεν γνωρίζουν. Δεν έγινε. Ο άλλος δεν συνέχισε να φωνάζει και να καλεί σε δημοτικό συμβούλιο από το Facebook. Αυτός νομίζει ότι είμαστε τώρα 13χρονα και ανταλλάσσουμε μηνύματα με το Facebook για να βρούμε καμιά γκόμενα. Αυτό ξέρει τώρα ο Παλαιοδήμος. Η σωστή όμως αντιπολίτευση και η σωστή επικεφαλής με τους δημοτικούς συμβούλους και τον ανεξάρτητο σύμβουλο, τον Βασίλη τον Μπούρα, που είμαστε εδώ για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, την επόμενη μέρα το πρωί καταθέσαμε στο πρωτόκολλο του Δήμου για αίτημα Δημοτικού Συμβουλίου και δεν σταματήσαμε εκεί, για να μην έχουμε τον Νίκο τον Δροσάτο, ο οποίος για άλλη μια φορά, όπως έκλεισε το νοσοκομείο του Μπόμπολα και ψήφισε χωρίς την απόφαση του τοπικού του συμβουλίου, οι επικεφαλείς οι οποίοι είχαν τοπικούς συμβούλους, ο Δημοσθένης ο Παπακοσταντίνου και η Δημοτική Συμμαχία και ο Αντώνης ο Φιδοπιάστης με τους νέους άνθρωπους Νέα Αρχή, ενημερώσαν τους τοπικούς τους συμβούλους να προκαλέσουν τοπικό συμβούλιο των Μελισσίων, ώστε εκεί να δούμε και το δίλημα του Νίκου Δροσάτου, ενίκιο ή χωματερή. Είναι ένα μεγάλο δίλημα που πραγματικά δεν θα ήθελα να βρισκόμουν στη θέση του Νίκου, του Δροσάτου, αλλά δυστυχώς η αλήθεια πολλές φορές μας προλαβαίνει και λέγεται ενίκιο ή λαϊκή. Έτσι λοιπόν
και έχουμε ζητήσει Δημοτικό Συμβούλιο εμείς να ενημερωθούμε, αλλά και Τοπικό Συμβούλιο. Σε αυτήν την μικρή απόσταση των συμβουλίων ζητήσαμε να προηγηθεί το Τοπικό Συμβούλιο πρώτα, ώστε να έχουμε και την απόφαση των ανθρώπων του Τοπικού Συμβουλίου και μετέπειτα να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν κόλλησε και ο Άγγελος, ήρθε και ο Φραντζής να αρχίσει να αγαπάει και αυτό το περιβάλλον και να ξεχνάνε. Αυτή όμως είναι η περίπτωση η πρώτη που σας είπα ότι στην περίπτωση που δεν γνώριζε η μπούσουλα. Δηλαδή θέλει να πιστέψουμε ο Παλαιοδήμος ότι η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας που το Υπουργείο ζήτησε να γίνει τοπογραφικό έφευγε ένας υπάλληλος από την υπηρεσία της για 10-15 μέρες που έκανε το τοπογραφικό σε ξένο χώρο, γιατί δεν είναι δικός μας ο χώρος, και δεν ήξερε που πήγαινε αυτός ο υπάλληλος. Άρα ή η αντιδήμαρχος δεν πάει στο γραφείο της και πάει κομμωτήριο διαρκώς ή ασχολείται με τη λαϊκή ή δεν ξέρει τι της γίνονται μέσα στο γραφείο της που πάνε οι εργαζόμενοι της. Άρα η μία παπάντζα που διαδίδει στον κόσμο να μας λένε ότι η μπούσουλα δεν γνώριζε και με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει και ο Παλαιοδήμος, δυστυχώς πέφτει στο κενό. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα την δεύτερη περίπτωση. Να γνώριζε η μπούσουλα και ο Παλαιοδήμος να μην γνώριζε. Δηλαδή, ο επικεφαλής της παράταξης που έχει να μην γνώριζε τι κάνει η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του και η δημοτική του σύμβουλος. Θεωρώ, πως θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, ότι σε αυτήν τη φάση θα έπρεπε να την διώξει από το συνδυασμό του, εφόσον μιλάει για ένα τόσο σοβαρό θέμα της χωματερής που τόσο πολύ τον πληγώνει στην καρδιά και δεν μπορεί να φάει ούτε μια τυρόπιτα κουρού, θα έπρεπε να διώξει την ανταμπούσουλα από το συνδυασμό του με τις κλωτσιές και να ανεξαρτητοποιηθεί εκείνος από τη συνδιοίκηση της Κεχαγιάς. Έτσι ξέρω ότι κάνεις αντίσταση, έτσι ξέρω ότι δεν είσαι στο παιχνίδι απλά ένα σκύλος που γαυγίζεις για να σου δώσουν κόκαλο. Και επειδή με τις κινήσεις του, μάλλον για σκύλος που γαυγίζει φαίνεται, θα πω το εξής. Την επόμενη μέρα, από τις μεγάλες κορώνες του Παλαιοδήμου που ζητούσε δημοτικά συμβούλια και είδαμε διάφορα αστεία, βγάζει μια ανακοίνωση για να μας διαφημίσει το πόσο καλός αντιδήμαρχος τεχνικών έργων είναι. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι παιδιά εσείς εκεί που παίρνετε τώρα δημοσιότητα με λαϊκές και εκείνο και τ' άλλο, είμαι κι εγώ εδώ παιδιά, να κάνω κι εγώ πεζοδρόμια, κάνω κι εγώ εκείνο, κάνω κι εγώ το... υπάρχω κι εγώ παιδιά, δεν φεύγω, 1300, Παντελόνι, καλά είναι, αντιδήμαρχος, το παίζω, πουλάω παπάντζα, λέω από εδώ να πάρω ψηφοφόρους, να κάνω ψηφοφόρους, μη μου τους πάρω όλους η μπούσουλα που θα μείνει στη συμπολιτεία, να κρατήσω κι εγώ τίποτα. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι κάνει τον αντάρτη, εγώ ξέρω ότι όταν πλέον πραγματικά σε ενδιαφέρει ένα τεράστιο πρόβλημα και ένα μεγάλο οικολογικό έγκλημα που πάει να δημιουργηθεί στα Μελίσια, φτιάχνοντας ο Γραφάκος, ο Χατζηδάκης, η Κεχαγιά και ο Παλαιοδήμος με την μπούσουλα χωματερή, ξέρω λοιπόν ότι φεύγεις και είτε είπαμε στην πρώτη περίπτωση που η μπούσουλα δεν γνώριζε, καταγγέλει η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας την διοίκηση ότι γίνονται κάτω από τη μύτη της πράγματα, στην αντίθετη περίπτωση που δεν ήξερε ο επικεφαλής της παράταξης, καταγγέλει την δημοτική του σύμβουλο, την διώχνει από το συνδυασμό και αποχωρεί και αυτός από αυτήν την τραγική συνδιοίκηση. Όχι μόνο δεν φεύγει, αυτοδιαφημίζεται ότι κάνω κι εγώ έργο βρε παιδιά και όχι μόνο αυτοδιαφημίζεται, την επόμενη μέρα είναι στα γραφεία του ΣΠΑΠ προσπαθώντας να βρει σύμμαχο τον Βλάση το Σιώμο και να δει τι θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι όταν φεύγεις, όταν διαφωνείς, διαφωνείς, δεν ψηφίζεις στις οικονομικές προϋπολογισμούς του, όταν όλη η αντιπολίτευση δεν πήγαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Προϋπολογισμού λέγοντας ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για τη χωματερή και δεν ερχόμαστε, ο κύριος Παλαιοδήμος
πρώτος και καλύτερος είχε στρωθεί στην τηλεδιάσκεψη περιμένοντας την αγαπημένη του δήμαρχο να μιλήσουν για τον προϋπολογισμό. Εκείνος λοιπόν προτίμησε να πάει να δει τον Βλάση του Σιώμου, να προσπαθήσει να βρει μια πατερίτσα να τον στηρίξει και να δει ότι ή θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Κεχαγιά έχοντας τον Βλάση, αλλά είπαμε, εσύ είσαι παλαιοδήμο κουρού της αυτοδιοίκησης. Ο Σιώμος είναι γκουρού της αυτοδιοίκησης. Ο Σιώμος δεν κοροϊδεύεται εύκολα. Σας έχει για πρωινό όλους εσάς τα γατάκια. Πήγες εσύ να εκμιεύσεις κουβέντα από τον Βλάση. Πόσο γατάκι μπορεί να είσαι, ρε παλαιοδήμο. Έτσι λοιπόν, έτρεξε στο Βλάση, μπας και μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα. Και επειδή είπαμε Βλάση και επειδή είπαμε ΣΠΑΠ, εγώ θα ξαναρωτήσω για άλλη μια φορά, αν ο ΣΠΑΠ είναι σύνδεσμος προστασίας και ανάπλασης Πεντελικού ή είναι σύνδεσμος προστασίας και ανάπλασης του Κωστή Χατζηδάκη και του Μανώλη Γραφάκου. Δεν έχω ακούσει κουβέντα επίσημη από το στόμα του Βλάση του Σιώμου, όχι ως Βλάσης, όχι ως Δημοτικός Σύμβουλος της Συμπολιτείας, και πόσο μάλλον Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, αλλά θέλω να ακούσω την κουβέντα από τον Βλάση, τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ, τον Βλάση που ο Δήμος Πεντέλης πληρώνει για να είναι μέλος του ΣΠΑΠ. Θα ήθελα να ακούσω την επίσημη άποψή του σε δήλωση ότι θέλω ΣΜΑ, δηλαδή χωματερή, στο πεντελικό όρος ή δεν θέλω. Εγώ πραγματικά με μεγάλη αγωνία θα περιμένω τις δηλώσεις του Βλάση Σιώμου, του Προέδρου του ΣΠΑΠ, ούτε του Βλάση του Δημοτικού Συμβούλου Μελισσίων, ούτε τίποτε άλλο παρά μόνο την άποψη του Βλάση του Προέδρου του ΣΠΑΠ. Θέλω επίσημα την άποψή του για το πεντελικό όρος, διότι έχω, όπως έχω το βίντεο του Μανώλη του Γραφάκου, έχω διάφορα άλλα βίντεο με απόψεις του Βλάση για το πεντελικό, που με μεγάλη μου χαρά, βλέποντας και την εξέλιξη, θα σας τις θυμίσω σε όλους εδώ από το νέο έτος. Εάν χρειαστεί βέβαια και αν έχουμε εξελίξεις κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, εδώ είμαστε, θα κάνουμε μία εορταστική με όλους τους επικεφαλείς. Εδώ ξέχασα να πω χρόνια πολλά δημόσια στον Σπύρο τον Κωνσταντά, τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, και να σημειώσω, Νίκο, ναι, ότι σε 10 χρόνια έχει αλλάξει 4 συνδυασμούς ο Παλαιοδήμος, είναι μια σταθερή προσωπικότητα που συνεχίζει να λέει Νίκο ότι θα είναι ο δήμαρχος ο επόμενος του Δήμου Πεντέλης. Αυτός προφανώς τον έχουν μέχρι στιγμής και κοιμάται χωρίς κομωδίνο δίπλα του. Όταν θα του βάλουν το κομωδίνο και χτυπήσει, θα την καταλάβει ότι αυτά που λέει είναι για να γελάνε και τα τσιμέντα. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα της χωματερής, τη Δευτέρα θα έχουμε μια απόφαση ξεκάθαρη του τοπικού συμβουλίου των Μελισσίων και την μετά Δευτέρα απόγευμα έχουμε τον προϋπολογισμό αυτών των τύπων που υποτίθεται ότι διοικούν τον Δήμο Πεντέλης και θεωρούμε ότι μετά θα μας κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε ζητήσει, είναι υποχρεωμένη να το κάνει γιατί έχει ή τις υπογραφές όλων των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, πλην του Παλαιοδήμου, για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου του Βασίλη του Μπούρα. Άρα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, να είστε σίγουροι ότι τώρα, στις ημέρες των εορτών, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε στην άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε σε ύπνωση επειδή είναι οι γιορτινές ημέρες, είμαστε όλοι alert, όπως παράδειγμα ο Νίκος Οτόλιος σήμερα και δυστυχώς, Νίκο μου, επειδή εγώ δεν μπορώ να οδηγώ ακόμα, δεν μπορούσα να ήμουν παρέα σου σήμερα στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Πεντέλης, αυτό το μπάχαλο που θεωρώ ότι το είδες και με τα δικιά σου μάτια, θα είμαστε πανταχού παρόν, θα βλέπουμε τα προβλήματα, θα συγκεντρώνουμε τα παράπονα που συμβαίνουν και εάν χρειαστεί θα
σαν να κάνουμε μια κουβέντα όλοι επικεφαλής μαζί, ένα εορταστικό, έτσι, μια εορταστική κουβεντούλα που να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που τυχόν θα έχουν δημιουργηθεί. Άρα, αυτό ήθελα να καταλάβετε για το σοβαρό πρόβλημα της χωματερής, ότι η διοίκηση, η Κεχαγιά, ο Γραφάκος, ο Χατζηδάκης και ο Παλαιοδήμος με την Μπούσουλα θέλουν σαν τρελή να έρθει η χωματερή. Το συζητούσανε κούτσα-κούτσα και λαού-λαού υπογείως και βέβαια πρέπει ένας να κάνει τον καλό και ο άλλος τον κακό. Και βγήκε τώρα ο Παλαιοδήμος, νομίζοντας ότι εμείς εδώ είμαστε σε υπηκό όμιλο και θα φάμε σανό, να μας κάνει τον αντάρτη και να μας πει ότι δεν ήξερε. Εξηγήσαμε και αναλύσαμε και τις δύο περιπτώσεις, και την περίπτωση του ξέρω και την περίπτωση του δεν ξέρω, αλλά εξηγήσαμε και την περίπτωση του είμαι σκύλος και γαυγίζω, πετάξτε μου κανένα κόκαλο. Έτσι ακριβώς, Ξένια μου, ο αόρατος δήμαρχος, εγώ θα τον πω, ο Μανώλης Γραφάκος, ανοίγει το λάκκο των Μελισσιωτών που θα πέσει ο ίδιος μέσα. Όσοι κάνουν τους δημάρχους, γιατί εδώ στην παράταξη της συμπολιτείας, Ξένια μου, έχουμε το εξής φαινόμενο, όλοι είναι δήμαρχοι. Έχουμε την δήμαρχο Α, την δήμαρχο Β, την δήμαρχο Γ, τον δήμαρχο Δ, τον δήμαρχο Ε και πάει μέχρι το Ω. Έχουμε παντού δημάρχους μέσα σε αυτή την συμπολιτεία. Έτσι λοιπόν να καταλάβετε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η περιοχή εκεί που υποτίθεται είναι η τρίτη τέταρτη γειτονιά και πάει για ανάπτυξη, πάει να της κάνουν μια χωματερή. Να ξέρετε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα ακόμα και με τη δυσοσμία, διότι δεν γράφει τυχαία μέσα η τροπολογία ότι θα πρέπει να γίνουν εργασίες για να μην μυρίζει. Καταλαβαίνετε όταν λέει να γίνουν εργασίες για να μην μυρίζει, καταλαβαίνετε τη μυρωδιά, ειδικά Ξένια εσύ που είσαι και προς την περιοχή εκεί, τι θα αναπνέετε και τι ωραία λεβάντα θα μυρίζετε τα βράδια, ειδικά του καλοκαιριού. Μιλάει για προστασίες του περιβάλλοντος που πρέπει να γίνουν έργα, μιλάει για δέντρα, κρατήστε το εδώ να δούμε ποιος κάνει δέντρα, ποιος από τη διοίκηση κάνει δέντρα, κάτι ζαρντινιέρες του 9 που ήταν μόνο ξύλινες και λείπαν τα δέντρα από μέσα, λείπαν τα λουλούδια, λέει, είχε μείνει ζαρντινιέρα. Φαίνεται προλάβα να πάρουν τη ζαρντινιέρα, τα λουλούδια κάπου χάλασαν στη διαδρομή. Μιλάει για δέντρα για να κρύβουν αυτό το υπερθέαμα το όμορφο αυτό και δυστυχώς βλέπω και στο Facebook πολλούς λάτρεις του πεντελικού που θα πάνε μάλιστα να κάνουν και στολισμούς των δέντρων με μακαρόνια και λεμονάκια και πεζοπορίες. Βλέπω ότι τα γραφεία τύπου που έχουν στο Facebook και όλη την ώρα είναι οι παντογνώστες που τα γνωρίζουν όλα. Συμφωνούν να γίνει η χωματερή στο κημητήριο των Μελισσιών. Συμφωνούν οι λάτρεις του πεντελικού, οι στολίζω δέντρα με λεμόνια και μακαρονάκια στο βουνό, ελάτε να το στολίσουμε παρέα. Συμφωνούν για τη χωματερή. Αυτοί που υποτίθεται αγαπάνε το περιβάλλον. Είδατε όμως ότι αγαπούσαν και τον Μπόμπολα και τον κλείσανε οι ίδιοι. Ψέματα σας λέγαν και τότε. Απλώς περάσανε 10 χρόνια για να καταλάβετε ότι είναι ψεύτες. Ψέματα λέγανε και το 13, ότι αγαπάνε τον πεντελικό, διότι σήμερα έρχονται οι ίδιοι να θέλουν να κάνουν χωματερή. Ψέματα λέγανε και το 6, όταν σας κορόιδευε ότι θα φτιάξει όλο το Δήμο. Τι έκανε, έφτιαξε εταιρείες γύρω-γύρω από το Δήμο και βρήκαμε εμείς 16 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Ο ποδηλατόδρομος που ετοίμαζε το 2009 ήταν 3 εκατομμυρίων ευρώ το κόστος. Η κυκλοφοριακή μελέτη που σας είχε κάνει τότε δημιούργησε ένα μπάχαλο και για να φτάσετε στο σπίτι σας με τις μονοδρομήσεις που σας είχε κάνει σας φωνάζανε φιλέα φόγκ. Είχε γυριστεί εκεί το έργο στα Μελίσσια ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες μέχρι να φτάσει στο σπίτι σου. Θυμηθείτε τους αυτούς βρε παιδιά. Είναι ίδιοι και παράλλακτοι. Ένα πράγμα έχουν στο μυαλό τους, το προσωπικό τους συμφέρον. Καμία άλλη σκέψη δεν έχουν για την πόλη. Τους νοιάζει τι θα πει ο κολλητός, τι θα κάνει ο κολλητός και όλα αυτά. Τους έχετε δοκιμάσει, τους έχετε φάει στη μάπα, σας έχουν πουλήσει, σας ξαναπουλάνε, σας ξαναπουλάνε και εκεί εσείς στα Μελίσσια, αντί να τους, μην πω τι να τους πετάτε, εκτός από
ψαροκόκαλα να υπάρχουν, τους χαιρετάτε. Αυτοί οι άνθρωποι, καταλάβετε το, βγαίνουν για το κακό σας. Δεν βγαίνουν για το καλό σας. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι μέχρι σήμερα τα πράγματα που συμβαίνουν στο Δήμο Πεντέλης. Κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση για να κλείσουμε, η οποία είναι ότι είχαμε τον κύριο Τάκα, ο οποίος πήρε ανάθεση για να κάνει εργασίες στον ΙΕΝ και δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι ηθικό να παίρνει ο ίδιος τις δουλειές, όπως πήρε και για το γυμνάσιο τις δουλειές, και οι υπόλοιποι να κλαίτε. Ζητήσανε λεφτά από επιχειρηματίες για να αγοράσουν, να τους δώσουν λεφτά για να πάρουν στολίδια να στολίσουν τα μελίσια, και από την άλλη δίνουμε 20 αβέρτα και 70 για γκράφιτι, 1000 ευρώ. Όπως λέει η Ξένια, θα στολίσουμε το βουνό με πάρα πολύ ωραία σκουπίδια φέτος, διότι αν δεν δείξουμε την ομορφιά του σκουπιδιού, πώς θα την εκτιμήσουμε εμείς οι άκαρδοι, εμείς οι κακοί άνθρωποι που δεν θέλουμε τη χωματερή να έρθει στα μελίσια? Μόνο όταν δούμε στολισμένα τα όμορφα μας δεντράκια με σκουπίδια, τότε θα εκτιμήσουμε τι θεάρεστο έργο πάει να φέρει ο Γραφάκος, ο Χατζηδάκης, η Κεχαγιά, ο Παλαιοδήμος και η Μπούσουλα. Έτσι λοιπόν, Νίκο μου, λακκούβες φτιάχνουν όπου διαφημίζει ο Παλαιοδήμος. Άμα είναι για να το ψηφίσουν εκεί πέρα, πάει και βάζει μια λακκούβα. Να θυμίσω πάλι εδώ ότι οι ασφαλτοστρώσεις που βλέπετε είναι έργο της προηγούμενης διοίκησης, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής, και δεν είναι έργο ούτε του Παλαιοδήμου, ούτε της Κεχαγιάς, αλλά ούτε της τωρινής περιφέρειας. Είναι της προηγούμενης περιφέρειας. Άρα να είμαστε δίκαιοι και να τα θυμόμαστε όλα. Έτσι Νίκο μου, περίμενε και εσύ λίγο υπομονή, νέος είσαι, θα σου φτιάξουν τη λακκούβα. Έτσι, να θυμάστε ότι η λαϊκή πλέον είναι στην 25η Μαρτίου για κάποιες εμφανίσεις, με τα τραγικά αποτελέσματα που έχουν ξεκινήσει. Την άλλη εβδομάδα, αν καταφέρω και βρω έναν φίλο να με πάει εκεί, θα είμαι κι εγώ εκεί να απολαύσω αυτήν την ομορφιά της λαϊκής της Νέας Πεντέλης, γιατί τέτοια όμορφα πράγματα δεν θέλω να τα χάνω, είναι κρίμα να τα χάνω. Και να θυμίσω απλώς έτσι στο κλείσιμο, επειδή είδα από τις φίλες μου της Άρτεμις της Αργύρη μια ανακοίνωση για ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο που κάνει διαδικτυακά και στέλνει στους δημοτικούς συμβούλους προφανώς τις προσκλήσεις για να μπούμε, να δούμε το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Να πω βρε παιδιά ότι ξαναδείτε το, ότι ανοιχτό πανεπιστήμιο με πρόσκληση δεν γίνεται. Εσείς υποτίθετε φέρνετε κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν εκεί, παρόλο ότι μπήκα για λίγο, είχε 10 άτομα μόνο που ακούγαν την κουβέντα σας. Δεν γίνεται ανοιχτό πανεπιστήμιο κλειδωμένο με προσκλήσεις. Βρείτε τον τρόπο να μπορεί ο καθένας, μόλις ανακοινώσετε την ημέρα, να ανοίγεται και να μπαίνει ο κόσμος να βλέπει. Διότι εγώ βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα, το Κρυστάλλιο Δημοτικό Σχολείο στην Πεντέλη, που κάνει ωραιότητες συζητήσεις με πάρα πολύ κόσμο που μπαίνει μέσα και βλέπει, που δεν είναι κλειδωμένο, που δεν έχει προσκλήσεις, που είχε ένα πολύ όμορφο θέμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που βέμβαια μίλησε και ο φίλος μας, ο συμπολίτης μας, ο Βασίλης ο Κουλούρης, που βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ίσως πρέπει να πάρετε παράδειγμα από το Κρυστάλλιο, να μάθετε πώς λειτουργεί το πραγματικά ελεύθερο πανεπιστήμιο. Και εδώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, αλήθεια. Η Ένωση Γονέων τι γίνεται? Αυτοί οι 4 καλοί που κυνηγάγαν τους 14 κακούς, τι γίνεται τώρα? Αυτοί δεν θα κάνουν ποτέ εκλογές? Θα παραμείνουν οι 4 καλοί και οι 14 θα τρέχουνε? Τέλος πάντων, να το δούμε. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου, βεβαίως, ευχαριστώ που μου το θύμισες. Θα πω ότι η νυν διοίκηση, και νομίζω Δημοσθένη αυτό θέλεις να τονίσουμε περισσότερο, ακύρωσε από την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής την αγορά κλαδοκόφτη ενός μεγάλου τεμαχιστή, δηλαδή των κλαδιών, τον ακύρωσε. Οπότε για να αγοράσει, λέει, απορριμματοφόρο. Οπότε ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει οπωσδήποτε οι ορεινοί δήμοι να έχουν, πόσο μάλλον εμείς, να τεμαχίζουμε τα κλαδιά, ώστε αυτή η αηδία που έχει συμβεί εκεί στο κινητήριο, και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, συνέβαινε και πριν, αλλά εδώ θα σας θυμίσω γιατί συνέβαινε πριν.
Και με αυτό θα κλείσω. Επειδή πραγματικά έχω δουλέψει ως αντιδήμαρχος πολλά χρόνια στη θητεία μου, είναι αλήθεια ότι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάρτι, ο οποιοσδήποτε είχε μία πικροδάφνη και έμπαινε στο παράθυρό του, την κλάδευε γιατί φοβότανε την πυρκαγιά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έγινε τεράστιο το πρόβλημα των κλαριών και των κομμένων δέντρων στην πόλη μας και εάν υπήρχε ο κλαδοκόφτης θα είχε σώσει πάρα πολύ την παρτίδα. Ερχόταν ένας κλαδοκόφτης από τον Έσνα που έρχεται μια φορά το μήνα, μια φορά για 10 μέρες. Τι να προλάβει να κάνει όταν ο άλλος κόβει σαν να μην υπάρχει αύριο στο σπίτι του τα κλαριά. Και να πω ότι η νυν διοίκηση, η Κεχαγιά, ο παλαιοδήμος που είναι ο αντάρτης του περιβάλλοντος από το Λίντλ και ο Γραφάκος με όλη αυτή την παρέα ακυρώσανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ που θα έπαιρνε ο Δήμος Πεντέλης, ο οποίος θα δημιουργούσε ΣΜΑ, δηλαδή αυτό που λέμε ΣΜΑ, σε βιομηχανική ζώνη, εκεί δηλαδή που επιτρέπεται, χωρίς να μολύνει το περιβάλλον ή το πεντελικό βουνό μας. Και αυτή η παρείτσα που σήμερα κλαίει ο ένας εξ αυτών, πετάξαν στα σκουπίδια 1,5 εκατομμύριο ευρώ πρόγραμμα που θα δημιουργούσε τον ΣΜΑ σε περιοχή που ήταν βιομηχανική ζώνης, που θα δημιουργούσε και θα έλυνε το πρόβλημα, που θα αγόραζε και τον κλαδοκόφτη όπου δεν θα υπήρχε κλαρί, γιατί ο κλαδοκόφτης ήταν δικός μας του Δήμου, θα δούλευε για μας και θα μείωνε τον όγκο των κλαριών που βλέπετε να μαζεύονται. Άρα, για άλλη μια φορά σας λέω ότι αυτή είναι η καταστροφής του Δήμου Πεντέλης. Μαζεύτηκε μια παρέα χειρίστων, όχι άριστων, χειρίστων, δυστυχώς για να διοικήσουν αυτήν την τρισάρμυρη πόλη μέχρι το 2023. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την τελευταία μας διαδικτυακή κουβέντα για το 2020. Εμείς, όπως είπα, θα είμαστε στις επάλξεις, θα είμαστε εκεί που θα υπάρχει πρόβλημα χωρίς να σκεφτόμαστε γιορτές, διακοπές, θα παρακολουθούμε τα πάντα και Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, με το νέο έτος θα ξαναμιλήσουμε διαδικτυακά. Εγώ να πω ότι να στηρίξουμε ξανά, όσες διαδικτυακές κουβέντες κάνουμε θα σας λέω συνέχεια ότι πρέπει να στηρίξουμε την τοπική μας αγορά, πρέπει να στηρίζουμε τους επιχειρηματίες που αυτή τη στιγμή κούτσα κούτσα ψιλοανοίγουν με αυτά τα click away, take away, πώς το λένε, αυτά τους αστείους τρόπους που δεν μπορώ να τους καταλάβει το δικό μου το μυαλό, αλλά στηρίχτε τους, βοηθήστε τους, βοηθάμε την τοπική μας αγορά, βοηθάμε τα δέσποτα, βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, το κάνουμε ένα τηλέφωνο αν έχει ένα πρόβλημα, να μπορέσουμε σωστό ελάχιστο να βοηθήσουμε. Αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε το Δήμο, σας εύχομαι καλές γιορτές, να είστε όλοι γεροί, να είμαστε εδώ όλοι μαζί πάλι και το 2021, να περάσετε όσο ευχάριστα μπορείτε, έστω και με αυτούς τους περιορισμούς που υπάρχουν. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλό νέο έτος και εδώ θα είμαστε να τα λέμε είτε με ανακοινώσεις στο Facebook, είτε αν βρεθούμε και πετύχουμε ένας τον άλλον με τις μάσκες μας στον δρόμο. Φοράμε μάσκα, ακολουθούμε τα μέτρα, στηρίζουμε την τοπική μας αγορά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία και υπομονή. Όλα θα περάσουν, ακόμα και αυτή η τρισάρτητη αδίκηση. Καλό σας βράδυ.